baby, I just want you to lay me down and we'll fuck the pain away. Cause skin on skin, I feel nothing but the burning of desire, and that's just for our play. Τεχνικό, όμορφο, τι διαφορετικό στυλ σήμερα. Τι γίνεται, όλα αυτά από την Νίκη προέκυψαν? Ναι. Ναι, φυσικά. Όπως σου είπα, είναι ωραία η κορυφή. Με τσιγκλάει και εμένα όμως, Τι βλέπετε, τι είναι αυτό που κρατάς, που πηγαίνεις, τι κάνεις? Αυτή είναι μια παρτιτούρα. Ναι, ναι. Happiness is a butterfly. Λοιπόν, εγώ, ως γνωστό, είμαι μουσικός. Σπουδάζω μουσική παραγωγή και κατ' επέκταση είμαι και τραγουδίστρια. Κυρίως με αυτό ασχολούμαι, δηλαδή. Σας έχω πει, νομίζω, ότι κυρίως κάνω pop, αλλά σήμερα, επειδή είμαι και σοπράνο, με έχουν καλέσει σε ένα dinner party να είμαι the performer και θα τραγουδήσω κλασική μουσική. Όντως θα μπορούσε να το κάνεις αυτό? Ναι. Τι ωραίο! Σε ευχαριστώ. Σου πηγαίνει πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Και το pop, αλλά και αυτό που μου είπες. Και που λέτε κορίτσια. Που λέτε κορίτσια. Είναι έτσι. Θα βγάλω το πανωφόρο όταν είναι να τραγουδήσω. Βέβαια. This is the outfit. Και το πανωφόρι και ο τρόπος που το σκέφτηκα αυτό το σύνολο ήταν ότι είναι μια φιγούρα 50s. Και επειδή και στο make-up έχω κάνει μια νότα Μαρία Κάλλας, ήθελα σαν πρόταση να φέρω ότι με το πουά μπορείς να κάνεις mix print με σκακέρα. Αυτή είναι η πρότασή μου. This is the outfit. Και εγώ τώρα να πω, βαθμολογήστε. Ω, ξεκινάει πολύ ωραία. Όντως. Ομοφωνία. Μέχρι ένα σημείο. Μέχρι ένα σημείο. Εδώ η κολλητή μου. Δύο. Καζαμπλάνκα μου, τι έγινε? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς σας ξαναβρίσκω. Λοιπόν, θεωρώ το ύφασμα της φούστας πολύ καλοκαιρινό και δεν ταιριάζει με την περίσταση. Θα το ήθελα πιο επίσημο, δηλαδή πιο υφασμάτινο. Και θα προτιμούσα. Υφασμάτινο. Είναι. Πιο καλό ύφασμα. Πιο καλό ύφασμα. Ναι. Συγγνώμη. Ναι, δεν πολύ συμφωνώ. Γιατί, άμα παρατηρήσεις και η κορδέλα που έχω βάλει, είναι ωραίο το μίξ των υφών. Κατάλαβες. Και επίσης, εντάξει, σε συγκεκριμένη περίπτωση που θα τραγουδάω, δεν είναι ανάγκη να είναι και τόσο επίσημο το ύφασμα, γιατί δεν είναι ότι πάω σε μια δεξίωση για να βρεθώ. Ναι, αλλά τα φώτα θα είναι όλα πάνω σου, δηλαδή, όσο το τραγουδάς. Θα ήθελα διαφορετική επιλογή. Θα γυάλιζε μετά και μετά θα γυάλιζε εδώ. Θα ήθελα διαφορετική επιλογή στο strapless, γιατί μου μοιάζει λίγο ταλαιπωρημένο. Οπτικά. Σου φαίνεται. Ναι. Ταλαιπωρημένο. Αυτά. Αυτά. Το και γι' αυτό δύο. Κουρασμένο με το strapless. Δεν με καλύπτει τόσο. Δηλαδή αυτό που μου λες είναι ότι θα θέλεις άλλη φάσματα. Άλλη εικόνα. Άλλη ποιότητα εφασμάτων. Αυτό. Ναι, με χαλάει ποιότητα των εφασμάτων και θα ήθελα άλλο παπούτσι τύπου γόβα. Άλλα δύο. Άλλα δύο. Ας προχωρήσουμε. Θα πάμε στο μοναδικό κορίτσι που δεν έχει φορέσει ασπρόμαυρα σήμερα. Η Δήμητρα. Δήμητρα. Γεια σου. Γεια σου. Καταρχάς να πω ότι είσαι μία από τις παίκτηρες που μου αρέσουν αρκετά τα look σου. Μου αρέσει που πειραματίζεσαι συχνά. Θα συμφωνήσω με την Καζαμπλάνκα ότι θα προτιμούσα ένα άλλο παπούτσι. Θα πω όμως ότι μαζί με το σακάκι δεν μου κλωτσάει το μποτάκι. Όταν βγάζεις το σακάκι, κάπως δεν μου κάθεται στο μάτι. Ναι. Και επίσης μου αρέσει που έφερες μια πρόταση να παντρέψεις το πουά με το καρό. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, 2,5 είναι ο μέσος όρος. Μπορείς να πας στους κριτές για να δούμε τι έχουν να πούν και οι ειδικοί τώρα πια.